Πάλι είναι μια καινούργια, σχετικά καινούργια τεχνική λιπαναρρόφησης. Τα αρχικά είναι από τις λέξεις Power Assisted Liposuction. Είναι ουσιαστικά ένα μηχάνημα το οποίο κινεί τις κάνουλες λιπαναρρόφησης μπρος πίσω και κυκλικά και αυτό μας βοηθάει να δουλεύουμε με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιοχές και κάνει πολύ μικρότερους τραυματισμούς μέσα στους ιστούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Άρα η μετεγχειρητική περίοδος για τον ασθενή είναι πολύ πιο εύκολη και εμείς μπορούμε να δουλέψουμε με απίστευτη ακρίβεια χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Τους τελευταίους μήνες, 1-2 χρόνια περίπου, έχουμε καταφέρει να προσομοιάζουμε σημεία όπως η κοιλιά, ας πούμε, χρησιμοποιώντας μόνο το λίπος, να μοιάζει με μια γυμνασμένη κοιλιά, ενώ δεν είναι. Οι τομές από τη λιπαναρρόφηση είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι για την ακρίβεια 3 χιλιοστά μόλις. Και αυτό γιατί οι κάνουλες που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ λεπτές. Προσπαθούμε να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτές τις ουλές, ακόμα και τόσο μικρές που είναι, σε σημεία που δεν φαίνονται, σε φυσιολογικές πτυχές του δέρματος, σε σημεία που δεν φαίνονται. Τώρα, ακόμα και αν κάποιος άνθρωπος δεν πουλώνει καλά, γιατί έτσι είναι το δέρμα του, υπάρχει και αυτό, είναι τόσο μικρή η τομή που μετά θα φαίνεται σαν ένα τσίμπημα από ένα κουνουπάκι, τίποτε άλλο. Και αυτό στη χειρότερη περίπτωση που κάποιος δεν πουλώνει καλά. Το σύνηθες είναι ότι μετά από λίγους μήνες οι ουλές αυτές δεν φαίνονται καθόλου. Έχει τύχει να έρθουν ασθενείς που είναι χειρουργημένοι από εμάς για δεύτερη επέμβαση. Ψάχνουμε να βρούμε τις ουλές τις παλιές για να κόψουμε τις ίδιες και δεν τις βλέπουμε. Αν κάποιος κάνει μία επέμβαση λιπαναρρόφησης και το αφαιρέσουμε 3-4 λίτρα, είναι σαφές ότι η ζυγαριά θα δείχνει μετά λιγότερο από ό,τι ήταν πριν. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι η λιπαναρρόφηση δεν είναι μέθοδος αδυνατίσματος. Είναι μία μέθοδος για να φτιάξουμε το σχήμα του σώματος, να δώσουμε αρμονία στο σώμα και αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται με αυξομοιώσεις βάρους, με δίαιτες, με γυμναστική και τελικά το αποτέλεσμα που θέλουν δεν το έχουν, έρχονται, κάνουν μία λιπαναρρόφηση, βλέπουν πολύ γρήγορα να αλλάζει το σχήμα του σώματός τους και αυτό τους δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν όλες τις άλλες προσπάθειες για να έχουν τελικά το σώμα που θέλανε πάντα. Η λιποαναρρόφηση είναι η επέμβαση τεχνική με την οποία αφαιρούμε λίπος από κάποιες περιοχές του σώματος που είναι σε περίσσια σε σχέση με κάποιες άλλες. Όταν χρησιμοποιούμε το όρο λιπογλυπτική, συνήθως εννοούμε ότι ένα μέρος από το λίπος αυτό που έχουμε πάρει νωρίτερα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, το τοποθετούμε σε κάποια άλλα σημεία του σώματος για να φτιάξουμε το σχήμα του σώματος. Πλάθουμε με αυτόν τον τρόπο, πλάθουμε το σώμα της γυναίκας ή του άντρα και φτιάχνουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Κάποιος ο οποίος κάνει μια λιπαναρρόφηση πρέπει μετά για 2 ώρες περίπου να μείνει στο νοσοκομείο για να συνέλθει από τη μέθη, γιατί γίνεται με μέθη λιπαναρρόφηση και μετά μπορεί να φύγει από την κλινική. Για να ταξιδέψει κάποιος εκτός Αθηνών, αν είναι να πάει με αυτοκίνητο, μπορεί ωραιότατα να πάει, εννοείται ότι δεν θα οδηγήσει όμως ο ίδιος, αυτό απαγορεύεται από τον νόμο, θα πρέπει να οδηγήσει κάποιος άλλος, αλλά με αυτοκίνητο μπορεί 2 ώρες μετά να πάει στον τόπο διαμονής του. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μέσα άλλα συγκοινωνία, σε αεροπλάνο, πλοίο κτλ., επειδή υπάρχουν επίσης νόμοι που τα απαγορεύουν, καλό θα ήταν να γίνει αυτό την επόμενη μέρα. Σε μερικές περιπτώσεις, εάν το χειρουργείο τελειώσει νωρίς το πρωί και η μετακίνηση γίνει αργά το βράδυ, κατ' εξαίρεση θα μπορούσε να γίνει και μετακίνηση με τέτοια μέσα την ίδια ημέρα. Τα αποτελέσματα της λιπαναρρόφησης είναι μόνιμα. Τα λιποκύτταρα στους ενήλικους είναι σταθερά σε αριθμό. Όταν παχαίνουμε ή αδυνατίζουμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυξομοιώνεται ο όγκος των λιποκυττάρων. Εμείς λοιπόν με τη λιπαναρρόφηση τι κάνουμε ουσιαστικά, αφαιρούμε έναν αριθμό χιλιάδες, εκατομμύρια λιποκύτταρα από κάποια περιοχή. Εάν λοιπόν αυτό είναι μόνιμο, τα λιποκύτταρα αυτά δεν επανέρχονται σε αυτή την περιοχή, ούτε όπως μου έχουν πει κάποιοι, έχω ακούσει από κάποιους, πηγαίνουν σε άλλες περιοχές. Ούτε πολλαπλασιάζονται, ούτε μεταναστεύουν τα λιποκύτταρα. Τα λιποκύτταρα που έχουμε αφήσει, αυτά θα είναι για το υπόλοιπο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Αν παχύνει ή αδυνατήσει, απλά θα αυξομοιωθεί ο όγκος τους. Η αρμονία όμως που θα έχει αποκτήσει το σώμα μετά την επέμβαση θα παραμείνει και θα παραμείνει για πάντα.
στις γυναίκες και ειδικά στις Ελληνίδες η κυταρίτιδα συνυπάρχει με τοπικά συσσωρευμένο λίπος. Κάνοντας λοιπόν μια λιπαναρρόφηση για να αφαιρέσουμε αυτό το λίπος, βελτιώνουμε και την κυταρίτιδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Συμπληρωματικά μπορούμε χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως είναι η μεσοθεραπεία ή η υποδερμική θεραπεία να βελτιώσουμε και να δώσουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα και σε γειτονικές περιοχές από αυτές που έχουμε κάνει τη λιπαναρρόφηση. Μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να κάνουμε 2 ή και 3 φορές λιπαναρρόφηση στην ίδια περιοχή του σώματος. Η λιπαναρρόφηση σαν επέμβαση έχει 2 περιορισμούς. Ο πρώτος είναι το όγκος του λίπους, το απόλυτος αριθμός του λίπους που μπορούμε να βγάλουμε σε κάθε επέμβαση και αυτό είναι γύρω στα 3 με 4 λίτρα ανάλογα με το σωματότυπο του κάθε ανθρώπου και ο δεύτερος είναι το λίπος μπορούμε να βγάλουμε από μια συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να μην χαλαρώσει το δέρμα της περιοχής, το οποίο είναι κάτι, εάν γίνει αυτό, είναι δυσεπίλυτο. Ο πλαστικός χειρουργός λοιπόν, ο οποίος ξέρει, θα αφαιρέσει κάθε φορά τόσο λίπος από μια συγκεκριμένη περιοχή ώστε να μην χαλαρώσει το δέρμα. Εάν το λίπος είναι παραπάνω, μπορεί να χρειαστεί 2 ή και 3 φορές από μια περιοχή να αφαιρέσουμε λίπος. Στην πράξη είναι πάρα πολύ σπάνιο, μου έχει χρειαστεί να το κάνω ελάχιστες φορές, αλλά ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Το πόσο γρήγορα μετά την επέμβαση μπορεί ένας άντρας ή μια γυναίκα να έχει σεξουαλική επαφή εξαρτάται ουσιαστικά από τον ίδιο και τον ή την σύντροφό του. Οργανικά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και από την επόμενη μέρα. Αλλά το πόσο άνετα θα αισθάνεται εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που δεν είναι το ίδιο για όλους. Η λιπαναρρόφηση είναι μια επέμβαση που στην ουσία έχει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο και αυτό τις πρώτες 2-3 μέρες. Ως εκ τούτου, κάθε ασθενής μετά την επέμβαση από την επόμενη μέρα μπορεί να γυρίσει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Σε περίπτωση που η φύση της δουλειάς κάποιου είναι βαριά χειρονακτική, μπορεί να χρειαστεί να απέχει για 2-3 μέρες. Αλλά αυτό μόνο σε περίπτωση βαριάς χειρονακτικής εργασίας. Οι υπόλοιποι μπορούν από την επόμενη μέρα να επανέλθουν στις καθημερινές δραστηριότητες. Θυμάμαι πριν από χρόνια μια κυρία που είχε έρθει και είχε κάνει λιπαναρρόφηση, την επόμενη μέρα ακριβώς, με πήρε τηλέφωνο ότι πονούσε στην περιοχή, γιατί είχε κάνει γενική καθαριότητα σε όλο το σπίτι. Κάτι το οποίο το κάνεις 1-2 φορές το χρόνο. Η συγκεκριμένη αισθάνθηκε τόσο άνετα που το έκανε την επόμενη μέρα της επέμβασης. Μετά βέβαια αισθάνθηκε λίγο πόνο, ο οποίος πέρασε πάρα πολύ εύκολα με ένα κοινό παυσίπονο. Είναι αλήθεια ότι πολλές γυναίκες έρχονται πριν από το καλοκαίρι, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ή πριν από ένα σημαντικό για αυτούς γεγονός όπως είναι ο γάμος να κάνουν μια τέτοια επέμβαση. Θα έλεγα ότι 1-2 μήνες πριν από το γάμο, από την πρόβα του νηφικού τους αν θέλετε ή από όταν σκοπεύουν να ξεκινήσουν τα μπάνια, εάν έρθουν να κάνουν μια τέτοια επέμβαση θα είναι τέλειες την περίοδο που το θέλουν. Για να πω λίγο πιο συγκεκριμένα, περίπου το 70-80% του ειδήματος, του πρυξήματος που υπάρχει μετά από κάθε λιπαναρρόφηση φεύγει στον πρώτο μήνα και το υπόλοιπο 20-30% μέχρι το τρίμηνο, τους επόμενους 2 μήνες δηλαδή. Όπως σας είπα λοιπόν, νομίζω ότι 1-2 μήνες είναι υπεραρκετό χρονικό διάστημα για να πάει κάποιος είτε στην παραλία είτε σε κάποιο κοινωνικό γεγονός και να είναι ακριβώς όπως θέλει. Τη λιπαναρρόφηση τη χρησιμοποιούμε επικουρικά σε πάρα πολλές επεμβάσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις κοιλιοπλαστικής παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούμε τη λιπαναρρόφηση στα πλάγια της κοιλιάς για να φτιάξουμε το σχήμα του σώματος και να κάνουμε λίγο πιο μικρές τομές. Σε ανόρθωση βραχιώνων επίσης, σε face lifting, σε ανόρθωση μυρών. Είναι λοιπόν πάρα πολλές επεμβάσεις, τις περισσότερες για να είμαι ακριβής, που χρησιμοποιούμε επικουρικά τη λιπαναρρόφηση ως μέρος της επέμβασης για να έχουμε ένα καλύτερο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα.